Poštovani načelniče generalštaba Vojske Republike Srbije, uvaženi generali Vojske Republike Srbije, preosvješteni vladiko i časni oci Srpske pravoslavne crkve, poštovani predstavnici domaćini iz grada Pirota, Pirotskog okruga, Niškog okruga, uvaženi predstavnici boračkih i udruženja koja neguju tradicije slavne Srpske vojske, građani Pirota, pre svega vi, decu. Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Σερβίας, αξιότιμοι αξιωματικοί, θεοφιλέστατε επίσκοπε και αξιότιμοι πρεσβύτεροι της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αξιότιμοι εκπρόσωποι της πόλης του Πίροτ και της περιφέρειας του Πίροτ και της πόλης του Νης, αξιότιμοι εκπρόσωποι της Ελληνικής Πρεσβείας, αξιότιμοι πολεμιστές και εκπρόσωποι των συλλόγων, πολίτες του Πίροτ, κυρίες και κύριοι και κυρίως παιδιά. Σέρβοι σου mnogo puta u svojoj istoriji bili prinuđeni da brane ili osvajaju slobodu. Početak prošlog veka ipak bio je po mnogo čemu teži i značajniji. Dešavalo se tada nekoliko ratova i Srbija je bukvalno išla iz rata u rat, suočena sa velikim gubicima i velikim finansijskim problemima. Ipak pobjedila je i u srpsko-turskim, i oba balkanska, i u Prvom svjetskom ratu. Οι Σέρβοι έχουν αναγκαστεί πολλές φορές στην ιστορία τους να υπερασπιστούν ή να επανακατακτούν την ελευθερία τους. Η αρχή του περασμένου αιώνα, ωστόσο, υπήρξε για πολλούς λόγους και βαρύτερη και σπουδαιότερη. Τη στιγμή εκείνη εκτυλισσόταν αρκετή πολέμη και η Σερβία στην κυριολεξία έργαινε από τον έναν πόλεμο και έβαινε στον άλλον, αντιμετωπίζοντας τρομερές απώλειες και σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Παρόλα αυτά, και νικήτρια και στο Σερβοτουρκικό και στους δύο Βαλκανικούς πολέμους και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Prvi svjetski rat je bio izazov za ceo svijet, a Srbi su opet pokazali da su deo tog svijeta i to onaj ispravan koji se bori samo za svoju slobodu. Prve savezničke pobjede 1914. godine na Ceru i Kolubari osvojili su Srbi, a zatim su probijanjem Solunskog fronta ponovo Srbi pokrenuli i završetak ovog velikog rata. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε πρόκληση για ολόκληρο τον κόσμο, ενώ οι Σέρβοι έδειξαν και πάλι ότι είναι τμήμα του κόσμου αυτού, και μάλιστα εκείνο το ορθό τμήμα, το οποίο μάχεται μόνο για την ελευθερία τους. Οι Σέρβοι κέρδισαν τις πρώτες τους συμμαχικές νίκες το 1914, στο Τσέρ και στο Κολούμπαρα, ενώ αργότερα με τη διάσπαση του μετόπου της Θεσσαλονίκης σήμανε και η αρχή του τέλους του πολέμου αυτού. Srbija je imala i odane saveznike, među kojima je uvijek bila Grčka. Ono što je uradila Grčka i grčki narod na prijemu srpskih vojnika i civila koji su se povlačili iz Srbije, njihov prihvat, smeštaj i pomoć u oporavku na Krfu i u drugim mjestima po Grčkoj, nedvosmisleno pokazuje koliko pravoslavni grčki narod poštuje i ceni Srbe. Učešće grčkih vojnika i jedinica u borbama i zajedničke pobjede nad Nemcima i Bugarima samo su nas još više vežu i pokazuju svu bliskost naših naroda. Σε αυτές τις μάχες η Σερβία είχε και πιστούς συμμάχους, μεταξύ των οποίων πάντα ήταν και η Ελλάδα. Αυτό που έπραξαν η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός, δεχόμενοι τους Σέρβους στρατιώτες και πολίτες που υποχωρούσαν από τη Σερβία, η υποδοχή τους, η φιλοξενία τους και η προσφορά βοήθειας στην ανάκαμψή τους στη Κέρκυρα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, αποδεικνύει αδιαμφισβητήτως το πόσο ο ελληνικός ορθόδοξος λαός σέβεται και εκτιμά τους Σέρβους. Η συμμετοχή Ελλήνων στρατιωτών και μονάδων στις μάχες, καθώς και οι κοινές νίκες εναντίον των Γερμανών και των Βουλγάρων, μας συνδέουν ακόμη περισσότερο και δείχνουν την εγκύτητα των λαών μας. Da nikada u istoriji nismo ratovali sa pravoslavnom braćom Grcima. Ne možemo i nećemo da zaboravimo Janosa Janulisa, grčkog seljaka sa Krfa koji je odvojio deo svoje zemlje, sa koje je hranio svoju porodicu i ostavio je srpskim vojnicima da sahranjuju svoje poginule i umrne saborce. A zatim svojim potomcima ostavio je amanet da nikada ne smiju dirnuti tu svetu zemlju gdje su pokupani srpski junaci. Već za nekoliko dana državna delegacija Srbije boravit će u Grčkoj
i položiti cveće i odati poštu ovom hrabrom i čestitom Grku, čoveku, pravoslavcu. Εμείς δεν θα ξεχνάμε ότι ποτέ στην ιστορία δεν κάναμε πόλεμο με τα ορθόδοξά μας αδέλφια, με τους Έλληνες. Δεν μπορούμε και δεν θα ξεχάσουμε τον Γιάννη Γιαννούλη, έναν Έλληνα χωριάτη από την Κέρκυρα, ο οποίος χάρισε ένα κομμάτι του χωραφιού του, το οποίο χρησιμοποιούσε να ταΐζει την οικογένειά του, στους Σέρβους στρατιώτες να θάψουν τους πεσόντες τους συμμάχους, και στους απόγονους του άφησε ως κληρονομιά να μην πειράξουν ποτέ το συγκεκριμένο Άγιο Έδαφος, αφού εκεί είναι θαμμένοι οι Σέρβοι ήρωες. Σε λίγες μέρες η αντιπροσωπεία της Σερβίας θα επισκεφθεί την Ελλάδα και θα καταθέσει στεφάνια και θα τιμήσει το γενναίο και φιλότιμο αυτόν τον άνθρωπο, Έλληνα και Ορθόδοξο Χριστιανό.